Δοξάσω συν τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανή, δόξασι Κύριε, δόξασι εις πολλά έτη δεσπότα. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκαστης ευσεβεύσει κατεναντίον δωρούμενον και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου Μητροπολίτα της ιστορικής και αιματοβαμμένης Θεοτοκοσκεπάστου και Αγιωτόκου Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος, Κύριε Κύριε Σιλεών, όπως σήμερον τελέσει τα εγγένεια του ενωριακού μας πνευματικού κέντρου με την παρουσία του Σεπτού Λιψάνου και της θαυματουργού εικόνος του Ευαγγελιστού της Χαράς και πολιούχου μας Αγίου Αποστόλου Λουκά, ο οποίος διερχόμενος κατά την παυθιωτική λιτανία του για λίγο στην Δαμάστα, στην Φυλάγιο και ευσεβή ενορία μας. Εδώ και τουλάχιστον 6 χρόνια είχε ξεκινήσει η προσπάθεια από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να αξιοποιηθεί και να πάρει τη σημερινή του μορφή το πρώην Δημοτικό μας Σχολείο. Έπρεπε να αναλάβει η σημερινή Δημοτική Αρχή για να εισακουστεί το αίτημά μας για την παραχώρηση του κτηρίου. Η ιδέα της δημιουργίας του ενθουσίασε όλους τους κατοίκους του χωριού μας, καθώς επίσης και τους ετεροδημότες. Για έναν όμως, που δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, είχε γίνει αιμονή, θα τολμούσα να πω. Μιλάω για τον Σπύρο Ιωάννη Τσικνή, που ήταν επίτροπος της Εκκλησίας μας. Ευελπιστούμε το αποτέλεσμα της συλλογικής, ομαδικής και εθελοντικής προσπάθειας να ενώσει πιο πολύ όλους τους Σιγουριανούς και να τους φέρει πιο κοντά στην Εκκλησία και τον Θεό. Όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, δεχθήκαμε ένα αίτημα το οποίο έφερε στο γραφείο του Δημάρχου ο Δημήτρης Οπεσλεμές. Ήταν ένα αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου και ζητούσε το σχολείο, το οποίο ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια, να παραχωρηθεί στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για να γίνει πνευματικό κέντρο. Αμέσως δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες. Και είχαμε την ευκαιρία, όταν εγκατασταθήκατε με την ενθόρρυνσή σας στην Ιερά Μητρόπολη, να το συζητήσουμε. Ήταν από τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε. Και θυμάστε, ήταν το θέμα από το οποίο ξεκίνησε η συνεργασία μας μεταξύ Δήμου Λαμιαίων και Ιεράς Μητρόπολης. Μια συνεργασία η οποία σήμερα είναι σε στέρεες βάσεις. Απότοκο της οποίας είναι και αυτό σήμερα που εσείς με την ευλογία σας εγκαινιάζετε. Και πραγματικά η συνεργασία αυτή είναι προς όφελος της Θείας Κοινωνίας μας. Απεδείχθη. Και κατά την πανδημία αποδεικνύεται καθημερινά. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Εμείς έχουμε να πούμε ως Δήμος Λαμιαίων ότι αυτό εδώ το έργο είναι μια κυψέλη πνευματική, κυψέλη πολιτισμού σε ένα όμορφο χωριό, σε ένα χωριό που έχει ιδιαίτερη ιστορία, που είναι κάτω από τη σκέπη της Ιεράς Μονής Δαμάστας, που έχει κατοίκους οι οποίοι έχουν πλέον βρει το σπίτι τους. Και όλοι όσοι συνέβαλαν σε αυτό, έβαλαν ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την κυψέλη, την πνευματική και του πολιτισμού. Θα ήθελα λοιπόν από το βήμα αυτό να συγχαρώ όλους όσους ενεπλάκησαν και βοήθησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, από το Δήμο Λαμιαίων μέχρι τους χορηγούς,
να μετασκευαστεί και να κατασκευαστεί αυτό το στολίδι. Γιατί για ένα στολίδι πρόκειται που θα κοσμεί στο άμεσο διάστημα τον προαύλιο χώρο του εξαίρετου ναού. Θα ήθελα επίσης, για να μην μακρηγορώ σε αυτά που είπε και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, να δεσμευτώ, έχοντας την ευθύνη της περιφέρειας σε όλο τον νομό Φθιώτιδας, αυτό που γίνεται και βοηθάμε ως περιφέρεια και τα εκκλησιαστικά και τα κοινωνικά συμβούλια. Εδώ υπάρχει ένας λόγος πιο πάνω, επειδή είμαστε και συντοπίτες, ό,τι χρειαστεί, είναι δέσμευσή μου προσωπική, άλλωστε είναι μέσα στη θεσμική μου αρμοδιότητα, ό,τι χρειαστεί το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Λαμιαίων, γιατί όπως ξέρετε το διαμέρισμα ανήκει θεσμικά στον Δήμο Λαμιαίων. Θα παρέχω κάθε βοήθεια, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν έχω ιδιαίτερη δυσκολία για οποιαδήποτε κατασκευή, με δεδομένο ότι όπως ξέρετε στην περιφέρεια εκτελούνται μεγάλα έργα, υπάρχουν μεγάλες εργολαβίες που μπορούμε πολύ εύκολα να βοηθήσουμε σε έναν όχι μόνο ανδρότυχο, αλλά και οτιδήποτε άλλο. Πράγματι, από τις πρώτες ημέρες, τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε και μαζί και με τους παράγοντες του χωριού και με τον κύριο Μπεσλεμέ, ήταν το θέμα της παραχωρήσεως του σχολείου για να γίνει πνευματικό κέντρο. Και μάλιστα θα σας εκμυστερευθώ κάτι, κύριε Δήμαρχε, εδώ ενώπιον του λαού. Μου είπαν κάποιοι άνθρωποι από το χωριό, πιέστε μου, λένε, το Δήμαρχο, είναι φίλος σας και θα σας κάνει το χατήρι. Και τους είπα, δεν θα τον πιέσω, ούτε πρόκειται να του ζητήσω κάτι. Γιατί ο Δήμαρχος κάνει το καθήκον του, όχι από χατήρι και όχι από φιλίες. Και γιατί στη δική μου κουλτούρα και στη δική μου νοοτροπία δεν είναι να έχω πελατειακές σχέσεις ούτε με τον Δήμαρχο, ούτε με τον Περιφερειάρχη, ούτε με τους βουλευτές μας, ούτε με γενικά με τους φορείς της πολιτείας. Είναι υποχρέωσή μας θεσμική, καθήκον μας πατριωτικό, να συνεργαζόμαστε για το κοινό καλό και για το καλό των ανθρώπων. Από όποια θέση κι αν είναι ο καθένας μας. Δεν είναι επιλογή φιλίας. Δεν είναι γούστο. Δεν είναι παραίστικη επιλογή. Είναι καθήκον. Και γι' αυτό πάντοτε όσα χρόνια μου δώσει ο Θεός να ζήσω και να διακονώ από αυτή τη θέση, με όποιον, όπως είπα στον εθρονιστήριο μου λόγο, με όποιον εκλέγει ο λαός, από οποιαδήποτε θέση, εγώ θα συνεργάζομαι και θα προσφέρω τον εαυτό μου. Και γι' αυτό πράγματι, επειδή παρακολουθώ από το διαδίκτυο πάντοτε τα συμβούλια, τα δημοτικά, όλων των Δήμων, την ημερήσια διάταξη μόλις βγαίνει, την αναγυνώσκω. Και από ενδιαφέρον να δω αν υπάρχει κάποιο θέμα εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, αλλά και γενικότερα γιατί με ενδιαφέρουν όλα τα θέματα της πόλεως, του Δήμου και των Δήμων μας. Από την αποχέτευση, μέχρι τον φωτισμό, μέχρι τη ρημοτομία, τα πάντα. Και πράγματι λοιπόν, σε ένα από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια μετά τον ερχομό μου, είδα να αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη και αυτό το θέμα. Και πάλι δεν ενόχλησα, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει δεκτό, θα περάσει και θα προχωρήσει. Και αυτό είναι το μοντέλο συνεργασίας μας με τον κύριο Δήμαρχο, μιας και αναφερόμαστε στο Δήμο Λαμιαίων, και θέλω να τον ευχαριστήσω. Διότι μια τέτοιου είδους συνεργασία, κύριε Δήμαρχε, προάγει τους θεσμούς, προάγει τη δημοκρατία και προάγει τον λεγόμενο πολιτικό, νομικό και συνταγματικό πολιτισμό. Το οποίο το έχουμε πολύ ανάγκη, γιατί πρέπει κάποτε σε αυτόν τον τόπο να ξεφύγουμε από τον πολιτικό ραγιαδισμό, από τον οικογενειοκρατικό ελιτισμό και από όλα αυτά τα οποία τον έχουν καθυλώσει σε νοοτροπίες μαυρογιαλούριδων, σε νοοτροπίες παλαιοκομματισμού, που καλό είναι να καταλάβουν κάποιοι ότι αυτές οι νοοτροπίες έχουν παρέλθει.